Νομίζω, και το βλέπω και στο ριζοσπάστη που τον έχω μπροστά μου, ότι αυτό που αναδεικνύεται ως κύριο θέμα αυτή την περίοδο είναι ακριβώς τα ζητήματα της υγείας και λόγω κορονοϊού, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Είναι, καταρχήν δεν είναι μόνο δικό μας το θέμα, είναι όλος ο κόσμος αντιμετωπίζει όλο αυτό το ζήτημα. Όλος ο κόσμος εννοούμε όλος ο πλανήτης. Και ναι, στη χώρα μας είναι από τα πιο βασικά ζητήματα. Μην ξεχνάμε ότι πέρασε ένα καλοκαίρι, το οποίο δυστυχώς θυμάστε, η φωνή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας δεν εισακούστηκε και παίχτηκε η υγεία του λαού στη ρουλέτα των κερδών. Των tour operators, ξεκινήσαμε... των εφοπλιστών και των αεροπορικών εταιριών. Και σήμερα είμαστε, για να είμαστε δυστυχώς δίκαιοι, στο δεύτερο κύμα. Ναι, για να είμαστε δίκαιοι, στο πρώτο κύμα η Ελλάδα τα κατάφερε και χάρη του lockdown και έγινε, αν θέλετε, ένα θετικό παράδειγμα για όλο τον κόσμο. Στο δεύτερο κύμα κάπως, τι νομίζετε ότι χάλασε, δηλαδή, και μετά τα εκεί τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου μας πήρε κατωβόλτα, να το πούμε έτσι? Ναι, τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Μάλιστα, πλέον αρχίζουν και το ομολογούν και οι επιστήμονες, οι οποίοι μετέχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τις συνεντεύξεις που διαβάζουμε κι εμείς και στην Επιτροπή των Ειδικών. Εκεί που μειώθηκαν τα κρούσματα, υπήρξε το περιβόητο άνοιγμα του τουρισμού, το οποίο όμως έγινε χωρίς να πάρθουν τα μέτρα εξασφάλισης της υγείας και των επισκεπτών και των τουριστών, αλλά και των εργαζομένων. Από την άλλη, πλευρά, αν δεν άνοιγε ο τουρισμός, θα πει κανείς και που άνοιξε, τι βγάλαμε σε σχέση με πέρσι η πρόπερση. Αλλά θέλω να πω, είναι πάρα πολλοί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πάρα πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι εξαρτώνται από ακριβώς τα τουριστικά, την κίνηση του τουρισμού. Οπότε δεν ήταν μοιραίο να ανοίξει? Σύμφωνα, ακούστε, δεν απέτησαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ούτε οι αυτοαπασχολούμενοι απέτησαν, ούτε οι αγρότες, ούτε οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στον τουρισμό να έρχονται τα αεροπλάνα με 100% πληρότητα. Ναι, αυτό ήταν... ήταν απέτηση των μεγάλων αεροπορικών εταιριών και του tour operators και το πέτυχαν. Το οποίο, επίσης... δεν μπορούσαμε ως χώρα να το αρνηθούμε, ή αν το αρνούμασταν δεν θα είχαμε τουρισμό. Δηλαδή δεν μας ξεπερνούσε, νομίζω, η απέτηση των μεγάλων tour operators και των αεροπορικών εταιριών. Αυτοί το αποφασίσανε, αυτοί το επιβάλλανε. Σύμφωνοι. Το ίδιο έγινε και με τα καράβια. 85% πληρότητα, για να μην πούμε ότι η πληρότητα μέσα στα καράβια ήταν 150%. Όσοι είμαστε από νησιά και ταξιδέψαμε, αυτό το ζήσαμε από πρώτο χέρι. Άρα, από τη μία, οι tour operators και οι αεροπορικές εταιρείες απέτησαν αυτό. Από την άλλη, οι εφοπλιστές απέτησαν τον άλλο. Από την άλλη, οι μεγαλοξενοδόχοι απέτησαν το τρίτο. Αυτό είναι που λέει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ότι για τα κέρδη αυτών των μεγαλοσχημών των καπιταλιστών, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, σήμερα βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε και παίζεται η υγεία του λαού στα ζάρια. Εσείς θα ήσασταν... Και όχι για την ευημερία του λαού, γιατί σε αυτές τις επιχειρήσεις, σε αυτές τις εταιρείες, στον τουρισμό, ας το πούμε έτσι, που ονομάζεται βαριά βιομηχανία, όλοι γνωρίζουμε πως είναι οι εργασιακές σχέσεις, όλοι γνωρίζουμε ότι για ένα μεροκάματο λειψό τρέχει ο κόσμος από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς παρατώντας σπίτια και οικογένειες για 3 μήνες. Άρα χρειάζεται να σκεφτούμε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό και πιο βαθύ, ότι δεν είναι η οικονομία αυτή, δεν είναι η κοινωνία αυτή που η υγεία του λαού παίζεται στα ζάρια. Δεν μπορεί να είναι βάρος για την κοινωνία η υγεία του λαού, δεν μπορεί να είναι εμπόδιο η υγεία του λαού για τη λειτουργία. Αυτή η καπιταλιστική οικονομία είναι που είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι που πρέπει να το σκεφτούμε, αλλά ναι, πέρα από τη σκέψη πρέπει να δράσουμε, γιατί είναι αδίστακτοι και είναι ικανοί για τα κέρδη τους να προχωρήσουν ακόμα παραπάνω, όπως αυτό που βλέπουμε σήμερα. Και θα δούμε και από τη Δευτέρα, δηλαδή, ότι αντί στην αντίθετη κατεύθυνση να παίρνονται μέτρα εξασφάλισης έστω ορισμένων προϋποθέσεων για να αντιμετωπιστεί το δεύτερο κύμα που άνοιξε για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, τώρα για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων δίνονται απίστευτα εκατομμύρια, υπολογίζουν περίπου στα 30 εκατομμύρια, δίνονται σήμερα με την κοινή υπουργική απόφαση η οποία βγήκε χτες στους κλινικάρχες, περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ δίνονται αυτή τη στιγμή, αντί να δίνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να προσληφθούν γιατροί, μονάδες συντηρητικής θεραπείας και όλα αυτά που ζητάνε οι γιατροί, δίνονται περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ στους κλινικάρχες, δηλαδή στις ιδιωτικές επιχειρήσεις στον χώρο. Θα αντιτείνει κάποιος, και μάλιστα από το χώρο της κυβέρνησης φαντάζομαι, ότι
πάνε αυτά τα χρήματα στους κλινικάρχες, γιατί οι ιδιωτικές κλινικές έχουν αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα άμεσα να υποστηρίξουν το σύστημα, ενώ το άλλο θέλει χρόνο, αυτό που προτείνετε εσείς. Αυτό το καταλαβαίνουμε και εμείς. Γι' αυτό και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει αυτή τη στιγμή επίταξη. Επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, των ΜΕΘ, των ιδιωτικών ΜΕΘ που υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα, επίταξη διαγνωστικών κέντρων ιδιωτικών που κάνουν τα μοριακά τεστ έτσι ώστε να πολλαπλασιαστεί ο έλεγχος και να ξέρουμε που βαδίζουμε, επίταξη όσων τέλος πάντων έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο κρατικός σχεδιασμός, ό,τι έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή για να προστατεύσει την υγεία του λαού, ναι, βεβαίως θα το επιτάξει, θα εξασφαλίσει φυσικά τους μισθούς, τα δικαιώματα των εργαζόμενων στις ιδιωτικές κλινικές και στα ιδιωτικά διαγνωστικά, των γιατρών, των νοσηλευτών, θα εξασφαλίσει ασφαλώς τη συντήρηση των μηχανημάτων κτλ. Εντάξει, αυτό που δεν θα εξασφαλίσει αυτή τη φάση, οι μεγαλομέτοχοι αυτών των εταιριών, ας μην βγάλουν κέρδη αυτή την περίοδο, οι μεγαλομέτοχοι αυτών των εταιριών, ας μην θησαυρίσουν από τον Έλληνα φορολογούμενο αυτή την περίοδο εν μέσω πανδημίας. Αυτό το απλό λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Σε αντίθεση με αυτό, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι να μετατραπούν τα δημόσια νοσοκομεία, οι δημόσιες δομές, σε σύστημα μίας νόσου, δηλαδή για τον COVID-19, και οι ιδιωτικές κλινικές και τα μεγαθύρια, για τα μεγαθύρια μιλάμε τώρα, να συνεχίσουν να παίρνουν όλα τα υπόλοιπα νοσήματα και για, σκεφτείτε, που με πολλαπλασιασμό επί 2,09. Δηλαδή ό,τι προσφέρουν, ενώ μέχρι σήμερα το προσέφεραν και αποζημιώνονταν όπως αποζημιώνονταν, τώρα θα αποζημιώνονταν επί 0,09. Ναι. Αυτό λέμε ότι είναι αδίστακτοι και ότι όχι μόνο δεν παίρνουν τα μέτρα στην ενίσχυση και στην προστασία του λαού όπως απαιτεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αλλά έχουν βρει μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή οι επιχειρηματικοί ομίλοι και εν μέσω πανδημίας να οικονομούμε. Για να μην μπούμε το πιο εξοργιστικό απ' όλα, που αντί να πληρωθεί το ημερομίσθιο των εργαζόμενων ή το μέρος του μισθού των εργαζόμενων για όταν βεβαιωμένα είναι με κρούσμα, για να καθίσουν 14 μήνες καραντίνα, πέρασαν νόμο που τιμωρεί το εργαζόμενος. Ναι, 14 μέρες, συγγνώμη. Τιμωρεί το εργαζόμενος και ψηφίστηκε νόμος για απλήρωτη υπερορία, δηλαδή ο εργαζόμενος που κάθισε 14 μήνες καραντίνα, γυρνώντας τη δουλειά, θα το ξεπληρώσει αυτό τον εργοδότη με απλήρωτες υπερορίες. Είναι νόμος, ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, αυτό είναι που λέμε ότι αν ο λαός δεν εμπιστευτεί τη δύναμή του και δεν βγει μπροστά να φωνάξει αποφασιστικά μαζικά, μην περιμένει. Είναι ικανοί να περάσουν για χάρη της εξυπηρέτησης της πολιτικής τους, που η πολιτική τους είναι υπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο, όπως λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είναι ικανοί να παίξουν όχι μόνο στα ζάρια την υγεία του λαού, να έχουμε επικίνδυνες εξέλιξεις στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Σε ένα άλλο επίπεδο, πάντοτε μένοντας στο πλαίσιο στο θέμα του κορονοϊού, η κυβέρνηση φαίνεται να προσανατολίζεται, όχι να προσανατολίζεται, έχει αποφασίσει ήδη από τώρα, ακόμα πιο περιοριστικά μέτρα, κλείσιμο στις 12 και των ψηλιατζίδικων και των περιπτέρων, και όλα τα μπάρ και καφετέρες φυσικά κλείνουν και τα εστιατόρια, ούτως ώστε να αποφεύγει ο συγχρονισμός. Εσείς είστε υπέρ αυτών των περιοριστικών μέτρων, τα βλέπετε λογικά ή αντιδράτε? Και θα ήθελα εδώ να βάλω στη συζήτηση και το ζήτημα των καταλήψεων στα σχολεία. Δηλαδή, με αυτό που σημειώνει κιόλας κάποια εφημερίδα σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, Καθημερινή, ότι ανησυχεί το Υπουργείο Παιδείας γιατί έχουμε φτάσει περίπου στις 200 καταλήψεις. Αυτό που πάει να φουσκώσει το κίνημα, η μόδα, όπως θέλετε πείτε, των καταλήψεων στα σχολεία εν μέσω κορονοϊού, θεωρείτε ότι είναι κάτι που είναι θετικό ή μήπως στρέχεστε απέναντί του? Ναι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι, έβαλα και τα δύο, έχετε δίκιο. Ναι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν το πρώτο κόμμα, να σας θυμίσω, που εφάρμοσε αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, δηλαδή τα μέτρα προστασίας της υγείας του λαού, που συνίστησαν οι επιστήμονες από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα. Φυσικά υπάρχει και ο επιστημονικός αντίλογος για αυτά τα μέτρα, όμως τα επιστημονικά μέτρα, επαναλαμβάνω, τα μέτρα προστασίας της υγείας που συνίστησαν οι επιστήμονες, αυτό κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να τα αρνηθεί, ίσα-ίσα, που πρέπει να, με υπευθυνότητα να καλεί τον κόσμο να τα υλοποιήσει, να τα εφαρμόσει για να προστατευτεί η υγεία του λαού.
Αυτό είναι μία πλευρά. Όμως όλοι καταλαβαίνουμε ότι επιχειρήθηκε αυτό που ζήσαμε όλοι, για παράδειγμα την Πρωτομαγιά, επιχειρήθηκε τα μέτρα προστασίας της υγείας που συνιστούσαν οι επιστήμονες να μεταφραστούν και σε μέτρα περιορισμού συνδικαλιστικών και πολιτικών ελευθεριών ορισμένες στιγμές. Δηλαδή θυμάστε ολόκληρη κόντρα που είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με την κυβέρνηση για την πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση για το δικαίωμα των εργαζομένων την Πρωτομαγιά, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας, να διαδηλώσουν για εκείνη την ημέρα. Φυσικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τα μέλη και τα στελέχη του που δουλεύουν μέσα στα σωματεία, στα εργατικά κέντρα και στις ομοσπονδίες και μέσα στο ΠΑΜΕ, δεν πειθαρχήσαμε και η πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση έγινε. Όλοι είδανε ότι ήταν το πιο ασφαλές σημείο στο κέντρο της Αθήνας εκείνη την περίοδο. Εδώ να ομολογήσουμε υποδειγματικές αποστάσεις. Αυτό ήταν αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα είναι ο κόσμος να ράψει το στόμα του, να μην φωνάξει, να μην πάει να κάνει την παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο όταν τον απολύουν, όταν τον βάζουν να δουλεύει απλήρωτα, όταν του μειώνουν το μισθό, όταν γίνονται όλα αυτά που συναντάμε και συζητάμε κι εμείς αρκετά λεπτά τώρα. Αυτό είναι έτερον εκάτων. Και το δεύτερο ζήτημα. Το δεύτερο σε σχέση με τα σχολεία και τις καταλήψεις που σας έδωσα. Εμείς γνωρίζετε ποια είναι η θέση μας. Εμείς, για μας η θέση μας είναι ότι οι υποκινητές της όλης ιστορίας δεν είναι κανένας άλλος παρά η κυβερνητική πολιτική. Υπάρχει πρόβλημα. Αυτό πρέπει να συζητήσω. Υπάρχει πρόβλημα στα σχολεία. Τα παιδιά κάτι λένε. Και οι γονείς κάτι λένε. Δεν είναι μόνο τα παιδιά. Και οι εκπαιδευτικοί επίσης κάτι λένε. Δεν είναι μόνο οι γονείς και τα παιδιά στο σχολείο. Δηλαδή όλοι οι εμπλεκόμενοι με τα σχολεία, όσοι έχουν παιδιά στα σχολεία, όσοι είναι δάσκαλοι στα σχολεία και τα ίδια τα παιδιά, βγάζουν μια κραυγή αγωνίας. Αυτή γιατί δεν συζητιέται? Είναι τεράστιο το θέμα. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να υπάρχουν τάξεις με 25 παιδιά. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή όλο αυτό που είδαμε το φιάσκο να δίνονται 6 εκατομμύρια ευρώ για αυτές τις περίφημες μάσκες, αλλά να μην παίρνετε κανένα άλλο μέτρο επί της ουσίας προστασίας των παιδιών. Αυτή την κραυγή αγωνίας βγάζουν τα σχολεία αυτή τη στιγμή. Όλοι το γνωρίζουμε, όσοι έχουμε παιδιά στα σχολεία, το ξέρουμε. Και οι Δήμοι φωνάζουν και όλος ο κόσμος εμπλεκόμενος φωνάζει. Αυτή τη στιγμή τα σχολεία δεν έχουν καθαρίστρες. Πηγαίνει μια καθαρίστρια για ένα σχολείο που έχει 200 παιδιά μέσα. Λοιπόν, τι να κάνει? Δεν έχουν πάρθει ουσιαστικά μέτρα για να ανοίξουν τα σχολεία με τους όρους ασφάλειας προστασίας της υγείας. Και αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Πέρα την αβεβαιότητα, την ανασφάλεια, δηλαδή ένα φορτικό κλίμα που διαμορφώνεται για νέους ανθρώπους, για εφήβους, τα οποία αυτά τα θέματα δεν απαντιούνται με καταστολή. Δεν απαντιούνται με τους εισαγγελείς. Ούτε απαντιούνται με το να πηγαίνουν απ' έξω συγκεκριμένες ομάδες και να φωνάζουν και να τραυματίζουν τα παιδιά. Αυτά γίνονται με ουσιαστική συζήτηση και κυρίως με την επίλυση των προβλημάτων. Κανένας δεν είναι, ούτε ας το πούμε, κανένας δεν είναι τρελός να, όταν δει ένα δήμαρχο, όταν δει το Υπουργείο, όταν δει το κυβερνητικό κλιμάκιο να πηγαίνει να δώσει λύση στο ζήτημα, αντί να δοθεί λύση, αυτός να είναι εκεί και να φωνάζει. Δίνεται λύση αυτή τη στιγμή? Μάλιστα. Αυτό πρέπει να απαντήσει. Η λύση δεν δίνεται. Άρα εσείς λύση, ένα απαγορήνο. Λέτε διάλογος και συζήτηση για να βρεθεί λύση, χωρίς να βρεθούν λύσεις, χωρίς να υποστηρίζεται ανοιχτά τις καταλήψεις. Τουλάχιστον έτσι όπως καταλαβαίνω. Όχι, χωρίς να τις καταγγέλλετε κιόλας, αλλά και χωρίς να τις υποστηρίζετε. Ακούστε να δείτε, εμείς στηρίζουμε τις μορφές που αγωνίζονται και παλεύουν τα παιδιά, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Εμείς τις στηρίζουμε. Αυτή είναι η μορφή που επέλεξαν. Μπορεί ο καθένας να έχει και την παρατήρησή του. Όμως αγωνίζονται, είναι στον δρόμο, φωνάζουν. Δηλαδή αντί να δώσουμε δίκιο που βγήκαν έστω αυτά τα παιδιά και βγάλαν το τεράστιο πρόβλημα και ακούσαμε και μάθαμε τι γίνεται, επειδή κλείσανε το σχολείο για μια μέρα, εδώ το σχολείο τους έκλεισε για μισή χρονιά πέρυσι. Για μισή χρονιά έκλεισε. Μάλιστα. Επειδή έκλεισε το σχολείο τους για μια μέρα, αντί να ακούσουμε ποια είναι αυτή η κραυγή αγωνίες που βάζουν, ποιο είναι το πρόβλημά τους. Το πρώτο είναι να τους κουνήσουμε το δάχτυλο και σε αυτά τα παιδιά και να τους στείλουμε τον εισαγγελέα να τα μπουζουριάσει μέσα. Κατανοητό. Αυτό είναι το ζητούμενο που βάζω εγώ. Κατανοητό.